Στο στούντιο ο Γιώργος Παπαδάκης μπορεί τελευταία να έχει ένταση και μικροεπισόδια. Έξω όμως από αυτό επιστρατεύει το χιούμορ του και δίνει την απάντησή του στον Γιώργο Αυτιά και σε όλα όσα έχει πει ο παρουσιαστής στον αέρα της εκπομπής του, αφήνοντας υπονοούμενα για τον Παπαδάκη. Εσείς είστε οι πρώτοι. Δεν είναι οι εκπομπές των παρουσιαστών. Η τηλεόραση δεν είναι Μητρόπολη να καθόμαστε μέχρι βαθαίως γύρατος και να λέμε και να κάνουμε και να δείχνουμε. Με το καινούργιο σύστημα θα βγω στη σύνταξη στα 65 μου. Γιώργο μου, άλλα 5 χρόνια στη μάπα θα με φας. Εγώ είμαι νέος ακόμα. Εννοεί ο Γιώργος όταν μεγαλώσουμε. 5 χρόνια διαφορά έχουμε με τον Γιώργο. Είμαι μεγαλύτερος από τον Γιώργο. Τι εννοεί. Έχω την ηλικία του πρωθυπουργού, του κ. Σαμάρα, είμαστε συνομήλικοι. Και με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, όταν ήταν πρωθυπουργός, συνομήλικος είμαι. Αυτό που με ρώτησες με τον Γιώργο τον Αυτιά και η απάντησή μου, την έδωσα με χιούμορ. Όποιος δεν γελάσει, δεν έχει χιούμορ. Ή εγώ δεν έχω χιούμορ ή αυτός. Όποιος δεν γελάσει. Έτσι, δεν είναι κόντρα, δεν είναι καρφί, δεν είναι πηχτή. Δηλαδή, μη σ' ακούσω και να πεις, στέλνω στα μάτια μου και σας μιλάω, ότι ο Παπαδάκης έριξε μια πηχτή για να καρφί, με την ευκαιρία έχει υπέροχα μάτια. Φέτος η εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη για μία ώρα κονταροχτυπιέται με την εκπομπή του Γιώργου Λάγκα και της Φέης Κορδά. Τη δεύτερη μέρα που ήταν απέναντι, στο σύνολο η εκπομπή του Παπαδάκη ήταν πρώτη με 30,4% ενώ 26,9% σημείωσε η εκπομπή του Λάγκα και της Κορδά. Στα νεανικά κοινά η εικόνα ήταν διαφορετική. Πρώτος ο Λάγκας με τη Κορδά με 34,4% ενώ 16,1% η εκπομπή του Παπαδάκη. Μια ώρα παραπάνω εκπομπή. Ενημερωτική εκπομπή. Εμείς δεν ανταγωνιζόμαστε το πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν λίγες μέρες, τον Γιώργο και τη Φέη, που τους εύχομαι καλή επιτυχία και που όταν ξεκουράζομαι το πρωί κάθομαι και τους βλέπω. Είναι ανώμια πράγματα, δεν συγκρίνονται. Θα προσπαθήσετε με την ενημέρωση να τονώσετε περισσότερο εκείνη την ώρα? Όχι. Θα προσπαθήσω να τονώσω το τετράωρο. Στο μυαλό μου έχω ένα τετράωρο. Αντί για 3 ώρες ενημερωτική εκπομπή, έχω 4 ώρες ενημερωτική εκπομπή. Και δόξα τω Θεώ ότι τηλεόρασης πάει καλά. Τα νούμερα της τηλεθέασης τα βλέπω και αγωνία έχω και άγχος έχω. Αυτό όμως που είναι το ζητούμενο τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα φέτος είναι να μπορέσουμε να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο. Και να συνειδητοποιήσουμε ότι οι πρωταγωνιστές δεν είμαστε εμείς αλλά ο κόσμος. Και ότι η είδηση δεν είμαστε εμείς, αυτά που λέμε εμείς, αλλά αυτά που ζητάει ο κόσμος για ενημέρωση. Το χιούμορ το επιστράτευσε ο παρουσιαστής στην παρουσίαση προγράμματος του καναλιού του Αμαρουσίου για να σχολιάσει και τα τουρκικά σύριαλ. Θα ρωτήσετε τον κύριο Λάτσιο. Μην με ρωτάς εμένα για τουρκικά. Εγώ είμαι ο Παπαδάκης ο μεγαλοπρεπής. Για το Σουλεϊμάν το μεγαλοπρεπής στο Λάτσιο.